Πάμε τα νέα Σαββατοκύριακο. Το κρίσιμο ραντεβού στα Εξάρχεια, η συνάντηση που έκρινε τη διάσπαση, λέει η εφημερίδα. Πότε έγινε, σε ποιο γραφείο και ποιοι συμμετείχαν. Γιατί προκρίθηκε τώρα και με ποια μεθοδολογία η ρήξη του διατασικού ρεύματο τη ομπρέλα με την αίγεσία τη Κουμουνδούρου. Τι συζητήθηκε για τη δημιουργία νέου πολιτικού χώρου και σενάρια για μομφή στον Κασελάκη από μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Διατασικό ρεύμα, οι τάσει δηλαδή. Έτσι. Ναι, πολύ ωραία. Πολυτασικότητα. Να. Εδώ έρχονται και ευρωεκλογέ, αλλά μετά θα είμαστε ήρεμοι για μια τριετία και κάτι, ελπίζουμε. Πώ θα ψηφίσουμε σε ευρωεκλογέ, σε πέντε σημεία περιφέρειε, οι κάλπε του Ιουνίου. Να ρωτήσουμε μεταξύ άλλων και τον κύριο Βορίδη, mm. τον Υπουργό Επικρατεία, που θα είναι σε λίγη ώρα εδώ κοντά μα. Στην καθημερινή, σε τροχιά διάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ, μπούμεραγκ το δημοσίευμα για τι διαγραφέ, διαφωνίε και από προεδρικού. Το Μεσανατολικό δηλητηριάζει τη φοινδική κοινότητα στι ΗΠΑ, φρένον στεγαστικά δάνεια, υψηλά επιτόκια άνοδο τιμών και ακινήτων. Τα κουδόκια ανησυχούν του επιστήμονε, σωστό αυτό και εμά, τα πυρηνικά δώρα στην Φρυδερίκη. Βλέπει εδώ, μια μεταλλική ράβδο, λέει με την επισήμαση υβρίδιο του ουρανίου Ζυρκονίου, ένα ξύλο κουτί με τα ρεδιοεισότοπα τεχνίτιο και προμήθειο βρέθηκαν στι αποθήκε του Τατοίου μαζί με τα άλλα αντικείμενα που εξετάστηκαν για ραδιενέργεια. Πόσα χρόνια μετά στο Τατόιου ψάχνουν σε αποθήκε για ραδιενέργεια. Πήγαν πρώτα φίλοι μα, τα άδειασαν και ό,τι έμεινε το ψάχνουμε για ραδιενέργεια. Από την Καθημερινή με πλούσιο ρεπορτάζ. Στην εφημερίδα των συντακτών. Oh, yeah. Μπουρλότο oh. τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξέλεγκτε καταστάσει πυροδοτεί η βόμβα Κασελάκη για δημοψήφισμα για την διαγραφή των τεσσάρων. Εκρηκτική αναμένεται η διήμερη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή. Στα χαρακόμματα. Ομπρέλα 6 συν 6. Βαθύ ρήγμα στη Συμμαχία των Προεδρικών. Επικροτεί το δημοψήφισμα Παύλο Πολάκη. Τελεσίγραφο από κορυφαία στελέχη που ζητούν ανάκληση Τη πρόταση Βόμβα και ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποβληθεί πρόταση Μομφή κατά του Προέδρου. Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσό, Αλέξη Τσίπρα. Τοποθετείται η εφημερίδα. Καλή δηλαδή η εφημερίδα των συντακτών. Που να δείτε Τσίπρα να πάρει δημόσια θέση. Να Εδώ. σπάσει τη σιωπή, ε. Η σιωπή στην πολιτική είναι θέση, όπω και η ομιλία. Μόνο που η σιωπή ερμηνεύεται κατά το δοκούν από του άλλου, που όμω ποτέ δεν αποδίδουν τη θέση του σιωπούντο. Αυτό το ξέρει καλά ο Αλέξη Τσίπρα και από πολιτική γνώση και από πολιτική εμπειρία. Ε, δεν είναι απλή, απλ, απλό μήνυμα αυτό. Κοίταξε, όταν από γίνεται όλο αυτό μετά τη διαδοχή. Αυτό, δεν ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω. Κάποιοι λένε να και για εξελίξει. Είτε. Έχουμε δει και το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Χρήστο Τσιγουρή που πρώτο αποκάλυψε και τι δύο αποχωρήσει των στελεχών. Α, από χτες. το πρωί χθε, στα Ακριβώς. παιδιά. Στο Παναγιώτη δηλαδή, Στάτη και στο... Δηλαδή, στο... Ε, στο Σπύρο. Θα Θα μηνύματα. Έχουμε, έχουμε. Έτσι, έτσι. Ελεύθερο τύπο. Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα επεισόδια στην επιθεώρηση Κασελάκη Πολάκη. Αποχώρησαν βούτσι σκουρδέτη από το κόμμα. Αντίθετη και η Προεδρική στο δημοψήφισμα για τι διαγραφέ. 50 ημέρε προθεσμία για αποδείξει, ανατροπέ για του επαγγελματίε. Τι ισχύει για μισθωτού και συνταξιούχου. Ραντεβού στι δημόσιε βρύσε. Ξεκινά καταγραφή και επιδιόρθωση σε όλη την Ελλάδα με την πρωτοβουλία τη Greenpeace. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο του πλούσιου ρεπορτάζ. Στη Δημοκρατία, Χειρότερα δεν γίνεται. Έτοιμοι για μάτς στην Κεντρική Επιτροπή. ΣΥΡΙΖΑ υπό το 0. Οριστικοποιείται σήμερα το χρονικό μια προαναγγελθή σα διάσπαση. Όλα τα τελευταία νέα φεύγουν από Δευτέρα 2 έω 4 βουλευτέ και γίνονται ανεξάρτητοι. Χάο με το δημοψήφισμα που πρότεινε ο Κασελάκη, τον άδειασαν και οι υποστηρικτέ του. Και κοινή δράση με την Κύπρο. Συμφώνησαν ο Μητσοτάκη και ο Χριστοδουλίδη. Έχουν, θα έχουν. Ε, ε, διά, ναι. Είναι αυτή φορά... την είδηση. Ποιο? Ζωή σαν παραμύθι. Yeah. Έφυγε στα 86 του ο κοσμογυρισμένο Γόη, Σπύρο Φωκά, ένα ε, ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Και όταν λέμε διεθνή καριέρα, εννοούμε διεθνή καριέρα. Ε, και πολύ ταλαιπωρημένο, ζεσπύρο. Yeah. Δηλαδή πάρα πολύ, πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό που περνούσε αυτά τα χρόνια αυτό ο άνθρωπο. Πολύ, πολύ. Ελπίζω το, η ψυχή του να ηρέμησε πραγματικά δηλαδή. Um. Στην αυγή, δημοψήφισμα για τι αποπομπέ. Πρώτη είναι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σήμερα στι 12 η κρίσιμη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή. Διαβουλεύσει και αντιδράσει σε όλα τα στρατόπεδα του κόμματο. Στέβο Κασελάκη δεν θα κάνω πίσω, γιατί η εξωματική αντιπολίτευση είναι άρρωστη. Την αποχώρησή του από το κόμμα ανακοίνωσαν ο Νίκο Βούτση και ο Πάνο Κουρέτη. Του ξαναλέω ότι η δημοψήφισμα θα γίνει έντονη κουβέντα. Δεν στέκει. Και έχουν δεν πολλά... μπορεί να έχει δημοκρατικό ρεσμό η λογική για ψηφ δεν συζητάω για οτιδήποτε άλλο. Αποφασίζει το κόμμα ότι θέλουμε ας πούμε, να αλλάξουμε πολιτική. Η θέση μα για, τα, τα ελληνοτουρκικά είναι αυτή. Η θέση μα για τι σχέσει Ελλάδα-Κύπρου είναι αυτή. Δημοψήφισμα μεταξύ μα. Αλλά για να τιμωρήσουμε κάποιον, να το διαγράψουμε. Η είναι πολύ εκδικητικό. Δεν γίνεται. Σαν στο, στο είναι, είναι σαν Να το στέλνει στο, απόσπασμα. Μια είναι, είναι σαν να κάνει λαϊκό δικαστήριο. Στιγμός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσο ο παδό και να είσαι ενό κόμματο, πρέπει να σε προβληματίζει αυτό. Δεν είναι απλό. Είναι θέμα δημοκρατία. Το λέω με κίνδυνο να παρεξηγηθώ από του φίλου τηλεθεατέ. Έχουν στείλει πολλά αγάπη, οι τηλεθεατέ μα για, το, για, τον ΣΥΡΕΖΑ. Ναι, ε, με αγάπη το λέω. Δεν το λέω και να μα στείλετε κι άλλα, γιατί εδώ αυτό είμαστε τώρα μαζί. Έναν ανοιχτό ε. διάλογο μαζί σα θέλουμε να έχουμε. Και να τα συζητάμε όλα αυτά. Ο που ο ο μας ο θα θα είναι και εγώ, Θα το ρωτήσουμε. Θα τον κύριο Και ο κύριο Χατζησοκράτη θα είναι. Ιστορικό τέλεχο. Στο ριζοσπάστη. Μία είναι απάντηση, αντίσταση και πάλι του λαού. Με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική μέσα και έξω από τη χώρα. Και 50 χρόνια από τον Ξασυκωμό του Πολυτεχνείου, η πύρα του ηρωικού Ξασυκωμού εφόδωσε του και αυριανού αγώνε. Στην Εστεία, δημοψήφισμα κασελάκι με ερώτημα Την Διάσπαση. Τι κακέ συνήθειε των ΓΑΠ Τσίπρα τη γράφει η Νέα Γεσία. Άλλο δημοσίευμα για το Μνημόνιο, άλλο οτιδήποτε άλλο. Καλό-κακό είναι στην κρίση των τηλεθεατών. Εδώ μιλάμε για άλλη περίπτωση. Πρωτοφανή εννοώ διεθνώ. Με αυτό το ζήτημα, ερώτημα. Το μοιραίο λάθο του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο διαβάζοντα τι δημοσκοπήσει, φοβήθηκε να αναλάβει το κόστο των διαγραφών και το μεταθέτει στα μέλη του κόμματο. Σχιζοφρενικέ καταστάσει στην αριστερά. Απεχώρησαν Βούτσι και Σκουρδέτη. Και η πλούσια αρθογραφία και το ρεπορτάζ από την Ευθελίδα Αστία. Στην κόντρα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Κεντρική Επιτροπή. Αποφασισμένο ο Κασελάκη να μετατρέψει το συνοθήλευμα του ΣΥΡΙΖΑ σε παράταξη. Νέο κόμμα πάνε να στήσουν ο Τσακαλώτο και τα στελέχη τη Ομπρέλα. 12 έρα, λέει. Άμα ξεκίνησε ο και δώσει σύνθημα ότι κατάμε από στάσει, σημαίνει ότι φύγαμε όλοι μαζί 40-45 πόσοι είμαστε. Γεια σα. Κοίταξε, θα δούμε γιατί είναι και αύριο αυτέ οι εξελίξει. Πάντω και σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε όπω καταλαβαίνετε με αυτέ τι πολιτικέ εξελίξει. Γιατί είναι και συνεχίζει παιδί μου στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του λέξη Τσίπρα. Συνεχώ κάτι προκύπτει. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε τα τραύματα και αύριο θα έχουμε τη μονάδα αυξημένη φροντίδα. Δεν έχουμε καμία μεθ, όχι μόνο μα. Α, αυτό. Ναυτεμπορική. Καρτελάκια ανατιμήσεων πριν από, πριν από τι μειώσει. 44 από τι 55 κατηγορίε βασικών τροφίμων ακρίβηναν τον Οκτώβριο. Κριστίν Λαγκάρτη, ψηλά επιτόκια χωρί ημερομηνία λήξη. Και αποχωρήσει σε τροχιά διάλυση κυρίω ΣΥΡΙΖΑ από την Ναυτεμπορική. Στον τύπο τη Θεσσαλονίκη, Βροχή και flyover παρέλυσαν την πόλη. Ένφραγμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκη με τεράστιο όγκο οχημάτων να περνάει μέσα από την πόλη. Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πρεμιέρα των εργασιών στον περιφερειακό. Και μεγάλη συμμαχία του ΠΑΟΚ προς όφελος των φιλάθλων του. Στρατηγική συνεργασία με την Infotrust και ΚΟΜ και Μια σημαντική συνεργασία προωθούν... Η infotrust.com και κομμε και τον ΠΑΟΚ με ωφέλει σε οπαδού σε τρει τομεί: ασφάλεια, υγεία και ενέργεια. Εσπρέσο Σαββατοκύριακο. Ελλά Γκέιτ ξεχάστηκε σε συνδράγια τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υπόθεση με του αστυνομικού Φιλιππινέζε του Φουρτιώτη και δεύτερον έγραφε φωτιά για το κόψιμο Φρουρών σε καπί του σώματο και τον, τον Τερμινέτο τη 17 Νοεμβρίου φωτεινά Σιάκο. Πιον απειλούσε και με τι. Μαύρο ρόδο δακρύων για τον Bon τη Μικόνου, ο Ιθοποιό Νίκο Κούκα έχασε τον, τον, κοσμο, τον κοσμοπολίτη πατέρα του. Πέσιμο τράπερ στο φάσκιον ιό του Γαβαλά και φυσικά εδώ Σπύρος Φωκά στο σινεμά ο Παράδεισο, ο Έλληνα Σταρ του Χόλιγουτ. Ωραίο τίτλο αυτό. Ο Σπύρο έζησε στην αγκαλιά μου, λέει στην εσπέσο, σύζυγό του Λίλιαν. Οι τέσσερι γάμοι του, το σημαδιακό 10, το οικονομικό κράχ και τα χρέη θύλια στο λαιμό του Αίμου του Σπύρου Φωκά. Πον. Πάμε και στι αθλητικέ μα εφημερίδε. Οκ, okay, θα το κάνω πρώτη φορά αυτό. Στη Μέτρο Σπορτ. για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Τρει άξονε για πανίσχυρο ΠΑΟΚ. Ποιοτική ενίσχυση θωράκιση παντού. Απόλυτη συσπήρωση για πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκή καταξίωση. Mm -hmm. Και ζήτημα τιμή. Αν και με μισή ομάδα ο Άρης νιώθει την ανάγκη να αντιδράσει μετά την ήττα από τον Ατρόμητο. Στη Φόρτσα. Η Φόρτσα που καλύπτει το σχέδιο Σαββίδη για το μέλλον. Ιβάν έτοιμο για όλα. Η ατζέντα η του μεγαλομετόχου τη ΠΑΕΠΑΟΚ, νέα τούμπα, αθλικό κέντρο, ΕΠΟ, ΡΑΣΒΑΝ Λουτσέσκου και πέντε μεταγραφέ. ΠΑΟΚ και Ευρώπη, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, τι έκανε, την κυριγάει και το όνειρο. Απορρίφθηκε η έφεση του Ολυμπιακού, έχασε η τοξικότητα. Η απάντηση του Μπράντον και οι νέε συστάσει του Μούργκ. Και οι side stories, το μυστικό τη ορίμαση και το μάθημα του Κουλεράκη. Αυτά από τη φόρτσα. Πάμε στην live sport. 99στερο. Okay, ωραία, δεν ξέρω πώ να το πω αυτό. Ναι, γιατί κέρδισε 99-85 την Άλμπα. Οκ. Ο Παναθηναϊκός που είναι εξάστερο. Ναι, ναι, ναι. 99 Πανάθα Πολυβόλο έκανε παρέλαση στο Βερολίνο με 99-85 την Άλμπα. Μπροστά σε 2.000 οπαδού που φώναζαν. Εδώ θα το σηκώσουμε Πανάθηναϊκέ. Και... και σε ένα μήνα λέει ξανά σε ανοιχτό Γεώργιο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, Sport Day. Οργή στον Ολυμπιακό μετά τη διατήρηση τη πρωτόδικη ποινή από την Επιτροπή Εφέσεων. Έγκλημα. Στο κάστα προσφύγουν οι και Μερικό κλείσιμο του, του Καρεσκάκη από την UEFA. Του Καρεσκάκη συνδεδευτώ. Από την UEFA, αλλά με αναστολή. Βολέ καταρριπάσει από τον Καράπαπα. Σε κυβέρνηση πολιτικού του Πειραιά, Υγεία και Μετροπόλητα. Αυτά από τη Sport Day. Στον κόκκινο πρωταθλητή. Θεέ μου πόσο πολύ φοβάμαι στο σκοτάδι. Πατρίλα μου, πόσο σε τρέμουν? Είναι, υπάρχει ένταση μετά από την ε, ε, απόφαση τη Επιτροπής Εμφέσεων να μην ε, αποδεχτεί την έφεση του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ε, Παναθηναίκο και αντιδρούν ε, οι φίλοι ε, του Ολυμπιακού. Αθλητική ώρα, είναι, είναι ώρε ένταση δηλαδή για τον ε, χώρο του ποδοσφαίρου. Θα προκριθούμε. Η ΑΚ και η Ευρώπη στη σωστή του βάση στην αρθογραφία τη εφημερίδα. Ανάλυση τη ώρα για τα δεδομένα και τι πενότητε συνέχεια είτε στο Europa είτε στο Conference League. Ορθάνεκτο ευρωπαϊκό δρόμο και η απόλυτη αυτοπεποίθηση στην ΑΚ ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Ακόμα μια μάχη για τον Κώστα Νεστορίδη, η μυθική ατάκα του μέσα στο ασθενοφόρο. Με πλήρω ρεπορτάζ από την αθλητική ώρα. Εδώ είμαστε. Εδώ. Στο φω. Περίμενε. Στο, στο φω, θολή εικόνα. Ο Ολυμπιακό προχωράει αστμένοντα από την αρχή τη σεζόν και προβληματίζει. Φων Μητογλου. Ναι. Και ξύπνησε ο. Κορυφαίο ο, ο Φόργου στη νίκη του Παθηνικού Πιτ Σάλμπα. Γι' αυτό τον αποθεώνουμε τον. Ρε, πρέπει να σου πω κάτι. Πρέπει να πω τα διαβάσει όλα αυτά αθλητικά. Όχι, σχολιάζει. Ξύπνησε ο εγωισμό του. Mm. Ορίστε και η Ρεν σήκωσε το χάλι. Είτε από του Γάλλου ανέδειξε τα προβλήματα και τα κενά στην αγωνιστική εικόνα του Παναγιακού, ειδικά στο χώρο τη μεσαία γραμμή και του κέντρου άμυνα. Αυτά και με την πλούσια αυτογραφία στην εφημερίδα Φω.